Έδρα στην Πάφο και την εκεί Μητρόπολη. Πάμε να χαιρετήσουμε τον Θεόδωρο Κυριακού, τον θεολόγο, να μάθουμε όλο το παρασκήνιο, προσκήνιο. Κύριε Κυριακού, μόνο να πω, να επισημάνω και εγώ, να αλλάξουν στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας τη σύνθεση της Ιεράς Συνόδου κάποια στιγμή, αφού έχουμε νέο Αρχιεπίσκοπο. Και να μας πείτε, βγήκε κοινή εγκύκλιο σήμερα για το πώς θα γίνουν οι εκλογές για τη Μητρόπολη Πάφου. Μελετηρής ευρίσκοπος. Ναι. Να πω ότι επειδή μιλούσα για την Ινδία, η Ινδία έχει ένα από τους πιο σημαντικούς πολιτισμούς που είναι κατά βάση θρησκευτικός πολιτισμός. Ναι. Λοιπόν, και ερχόμαστε σε εμάς. Από σήμερα θεωρείται καινή η έδρα και θα βγει εγκύκλιος για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Πιστεύω να μην είναι μία εβδομάδα μετά τις προεδρικές, γιατί οι παφίδες θα ψηφίσουν τρεις Κυριακές συνέχεια, αν πει στις 19 του Φεβρουαρίου η εκλογή του τριπροσώπου. Εκείνοι που θέλουν, άμα είναι να πάνε μια και δύο και τρεις, άμα θα πάνε, θα πάνε. Σημαίνει ότι τους αρέσει να ψηφίσουν. Γιατί να το αποφύγω. Μετά καλά, γιατί δεν το βάζουν εκεί τη μέρα που θα πάνε να ψηφίσουν και για προεδρικές, να στηθεί κάλπη και γι' αυτό να μην πηγαίνουν δύο φορές. Εγώ το βρίσκω καλή λύση, αλλά θέλει συντονισμό το πράγμα. Ναι. Καλά, εδώ έκανα ολόκληρο συντονισμό. Ένα πόσα εκατομμύρια ξοδεύτηκαν για να γίνει η εκλογή για να ψηφίσουν άλλο στην Ιερά Σύνοδο. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ένα εκατομμύριο, όχι πόσα, πολλά. Ένα εκατομμύριο είπα, τι είπα, είπα 20. Πόσα εκατομμύρια είπα. Ναι. Πολλά λεφτά. Ναι. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε τώρα δεν είναι οι διαδικασίες θα γίνουν. Τι προκρίνονται, αυτό είναι το κύριο. Ναι, αλλά ότι θα έχουμε εκλογές είναι σίγουρο. Δεν είναι ότι είναι δύο και θα πάνε απευθείας να διαλέξει η Ιερά Σύνοδος. Τι λέει ο καταστάτικος χάρτης? Είναι καθαναλογία των εκλογών για αρχιεπίσκοπο, για αντιπρόσωπο ή αποφασίζει η Ιερά Σύνοδος? Ο καταστάτικος χάρτης λέει να γίνει εκλογές. Ναι. Αλλά τι νόημα έχουν οι εκλογές όταν δεν είναι περισσότεροι από τρεις? Mm-hmm. Αφού εκλέγεις τριπρόσωπο. Ναι. Άρα θα μπουν στο ίδιο λούκι, αν γίνουν εκλογές, θα μπουν στο ίδιο λούκι που μπήκαν προηγουμένως. Δηλαδή θα μιλήσουν ποσοστά, αρχίζουν να διαφωνούν σχετικά με τα ποσοστά και θα ζητούν πάλι η Σύνοδο να λάβει υπόψη της τα ποσοστά. Ναι. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Άρα όμως, επειδή αντιλαμβάνομαι, θα μας πείτε περισσότερα των τριών ονομάτων τώρα, δεν είναι θέμα, θα είναι λιγότεροι οι διεκδικητές. Καθημερινά εκφράζεται ένα ενδιαφέρον. Και ακούμε και νέα ονόματα. Αυτή τη στιγμή, Γκάντια, έχουμε επίσημα δύο ονόματα. Ναι. Τον Ιωάννη Ιωάννου, ο οποίος είναι ο ηγούμενος της κατεχόμενης μονής του Αποστόλου Βαρνάβα και τον έφερε ο Αρχιεπίσκοπος τότε από την Πάφο εδώ στην Αρχιεπισκοπή. Πρωτοσύγκελος είναι. Ναι. Όχι. Της Αρχιεπισκοπής. Της Αρχιεπισκοπής, ναι. Ναι. Αλλά είναι και ο πρωτοσύγκελος, ο πατέρας τυχικός της Μητρόπολης Πάφου. Ναι. Φαίνεται ότι το προβάδισμα και φαβορεί για αυτές τις εκλογές είναι ο αρχιμανδρίτης τυχικός. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Οι ιερείς της Πάφου βγήκαν με ανακοίνωσή τους και εξέφραζαν τη στήριξή τους των συγκεκριμένων κληρικών. Ναι. Ουσιαστικά είναι επιστολή υποστήριξης του από τους ιερείς. Ναι. Μάλιστα. Ήταν στενός συνεργάτης του νυν Αρχιεπισκόπου στην Πάφου. Είναι οργανωτικός κατά κάποιον τρόπο της Μητρόπολης. Έχει διασυνδέσεις με όλες τις κοινότητες, ενορίες, με τις εκκλησίες των πόλεων κτλ. Και θεωρώ ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να κατέβει με τις ευλογίες, από ό,τι φαίνεται, του Μακαριωτάτου, θα είναι δύσκολο να χάσει αυτή την εκλογή. Ναι. Δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι. Διάβαζα και για τον Αγαθόνικο Κικότη, που είναι έφρος της Σειράς Μονής Κύκου, που προσπάθησε να διερευνήσει το ενδεχόμενο ενδιαφέροντος ο Γεώργιος, ο Τρίτος. Ο Αγαθόνικος ο Κικότης, ναι, είναι ένας σημαντικός κληρικός, έτσι πνευματικός κληρικός. Το χρειάζεται το μοναστήρι του Κύκου, γιατί δίνει μια άλλη νότα στο μοναστήρι του Κύκου και το ξέρει και ο ίδιος. Και πιστεύω ότι αυτό που θα ζητήσει κάποτε είναι εκεί, όταν θα έρθει ο χρόνος εκείνος, την ηγουμενία της Μονής.
Ναι. Δεν νομίζω ότι θα διαβερθεί. Τα ονόματα που ακούγονται Είναι και ο σχετικά Καρπασιάς Χριστοφόρος που με την ήταν... Πάκονται Ναι. είναι ο Καρπασίας Χριστοφόρος και ο Αμαθούντος Νικόλαος. Έχω την εντύπωση όμως κάτι μου λέει ότι ο Καρπασίας δεν θα ενδιαφερθεί, γιατί ξέρει ότι υπάρχει ένα προβάδισμα καιρό των τυχικών και δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Τώρα Άρα για ο τον τυχικός λέτε είναι με Αμαθούντος. τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου. Νομίζω ναι, ο τυχικός είναι με τις ευλογίες, άρα οι άλλοι δεν είναι με τις ευλογίες. Μάλιστα. Εκείνος που μπορεί να κατέβει για να φανεί ότι υπάρχει εκεί η ομάδα είναι ο Αμαθούντος Νικόλας που εκπροσωπεί την ομάδα του Λεμεσού. Μάλιστα. Στο μεταξύ, σήμερα διάβαζα στο Φιλελεύθερο ότι αντάμωσαν χθες ο Αρχιεπίσκοπος με τον Μητρόπολη τη Λεμεσού. Έτσι, τέλεσαν μαζί μια. Ένα συλλήτουργο. Ναι, και στη γυναική ιερά μονή Αγίου Γεωργίου του Αλαμάν. Ναι, που πριν λίγο καιρό μας είχε ταλαιπωρήσει με διάφορα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος και ο Λεμεσού βρέθηκαν μαζί, συλλειτουργήσαν ναι. και έδωσα ένα μήνυμα ενότητα τη Εκκλησία. Εγώ το βρίσκω πολύ θετικό. Είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το πάρουν όλοι μας για να συνειδητοποιήσουμε ότι ο προεκλογικός αγώνας έχει τελειώσει. Οι εκλογές έχουν τελειώσει. Έχουμε νέον Αρχιεπίσκοπο. Μακάρι τα πάει καλά. Αν δεν τα πάει καλά, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Όπως τα λέμε και όταν πάει καλά, όχι μόνο. Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Κυριακού, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.